Η πόλη μπορεί να εξελίσσεται. Είναι πόλη πρότυπο τελικά. Αλλά επειδή είναι πολύ μικρή η διαφορά. Πάρα πολύ για τα κρυπτονομικά. Αυτό δεν το λέμε για να σας κολακεύσουμε. Άλλωστε δεν πειράζουμε λόγους. Είναι ειλικρινές οι άποψεις. Αφού περνάμε τόσα χρόνια. Έχω έρθει τόσα χρόνια. Έτσι είναι. Το να μην το πω. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα στον επισκέπτη. Όσον αφορά το θέμα του μνημείου, δικαίως και μήπως έχει αργήσει και πολύ όλη αυτή η ιστορία του να τιμηθούν. Δηλαδή, τιμάται, ας πούμε, η ιστορία του Πέμπτου Συντάγματος. Ωστόσο, όμως, αυτό είναι κάτι που θα. Ναι, είναι γιατί πολύ, οι νεότερες γενιές, όπως ξέρετε και εσείς, ιστορικά, δυστυχώς. Αυτό πρέπει να μείνουμε, σας παρακαλώ, κύριοι, να μείνετε σε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίος ο διαγωνισμός, έτσι. Πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Ομάρχη που πήρε την πρωτοβουλία να κάνει όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, δεν είναι ένα έργο τυχαίο. Ο οποίος θα είναι και ο τελευταίος νομάρχης με το σχέδιο Καλλικράτης τώρα που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Θα είναι ο τελευταίος νομάρχης. Δεν υπάρχει νομάρχης πλέον. Ναι, θα είναι έπαρχος. Αντιλαμβάνεστε. Υπάρχει ένα έπαρχος ο οποίος. Ας πάνω τώρα. Μακάρι να πετύχει το καινούριο μέτρο και να μην είναι αντί Καλλικράτης. Οι σκέψεις του και μόνο που δεν έχουν σχέση με εμάς. Μιλάμε για. Η σκέψη του έχει άμεση σχέση με τη νέα γενιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λέτε τον νομάρχη. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει πολιτισμός. Και θέλω να εκφράσω τα βαθιά μου συγχαρητήρια. Μπράβο του που κάνει όλη αυτή την προσπάθεια και δεν πρέπει να μείνει εδώ. Ας κάνει όσα μπορεί. Ο κόσμος του έχει εμπιστοσύνη, πραγματικά. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο πετυχημένους νομάρχες και θα πρέπει να προσφέρει πολλά εδώ στην περιοχή. Τα Τρίκαλα αποτελούν μια πόλη υπόδειγμα. Ναι, ναι. Για την Ελλάδα, πραγματικά υπόδειγμα. Είναι μια πόλη συντακτοποιημένη, πολιτισμένη. Αψεγάδιαστη, θα έλεγα. Δεν μπορεί να βρει κανείς κάποιο ψεγάδι να πει, ξέρω εγώ, από πλευρά σκουπίδια ή λακκούβες ή. Μεραόπουλε, ξέρω εγώ. Τα λέγαμε μεταξύ μας χθες. Τα σκουπίδια μας τα λέγαμε μεταξύ μας χθες. Δεν είναι κολακευτικά τα λόγια, είναι. Μπράβο, κυρία Δήμαρχε, μπράβο. Δεν κάνετε τηλεόραση και είστε περισσότερο τηλεοπτικός από αυτούς που κάνουν τηλεόραση. Πώς το καταφέρατε αυτό. Πέρα από το Λαζόπουλο. Όχι, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία, το έχω πει άλλωστε 100.000 φορές. Η τηλεόραση που έχουμε σήμερα στον τόπο μας δεν είναι τηλεόραση. Δηλαδή τα θέματά της είναι τραγικά. Κουτσομπολιό και τα λοιπά. Τίποτα παραπάνω. Αν μπορούσε να κλείσει, ας πούμε, η τηλεόραση, θα ήμουν ευτυχής εγώ. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Το υλικό που υπάρχει στην τηλεόρασή μας δεν είναι δικό μας, είναι ξένο. Έτσι. Λοιπόν, προσπαθούν κάποιοι συγγραφείς να διακομωδήσουν, να το φέρουν στα μέτρα, εν πάση περιπτώσει, του ξένου πρότυπου. Τι σχέση έχουμε με όλες αυτές τις ανοησίες εμείς? Ο ελληνικός λαός, η παράδοσή μας έχει καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους? Πώς λοιπόν θα τολμήσω εγώ να διαγράψω το δικό μου παρελθόν και να μπω στη διαδικασία του να παίξω σε αυτά τα σίριαλς? Είναι απαράδεκτα. Απαράδεκτα. Και κάτι ακόμα. Σας έχουν προτείνει να παίξετε σε σίριαλ? Στο παρελθόν πάμπολες φορές. Κάποια στιγμή γνώρισαν ότι εγώ δεν πρόκειται να δεχτώ. Δεν γίνονται. Μπορεί να με λένε εγωιστή, μπορεί να με λένε γραφικό, μπορεί να με λένε οτιδήποτε. Αδιαφορώ πλήρως. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το πώς μεγαλώνει ο Έλληνας σήμερα. Το νέο παιδί. Το Ελληνόπουλο. Αυτό με απασχολεί. Και δεν θα φύγω από την γραμμή μου μέχρι που να πεθάνω. Λοιπόν, όλους αυτούς τους κυρίους που είναι μέσα στην τηλεόραση, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, τους θεωρώ άθλιους. Άθλιος, να μην πω τίποτα περισσότερο. Αυτοί έχουν καταστρέψει τον τόπο. Αυτοί έχουν καταστρέψει τα παιδιά μας. Και θα πρέπει κάποτε να σταματήσει. Το ραδιόφωνο, που πιστεύω ότι είναι ένα μέσο για να επικοινωνήσεις με το κοινό, είναι το μόνο αξιοπρεπές, γενναίο που μπορεί να δώσει πολιτισμό σήμερα στον τόπο. Ωραία. Και να σε ρωτήσουμε κάτι. Ναι. Ό,τι θέλετε. Δηλαδή, από το Λαζόπουλο δεν σ' αρέσει τίποτα? Απολύτως τίποτα. Δεν σου αρέσει σαν καλλιτέχνης? Άκουσε να δεις. Αφού είσαι ηθοποιός. Άκουσε. Έλα. Ναι, όχι, ηθοποιός και μάλιστα της παλιάς σχολής. Ο Λαζόπουλος δεν είναι ηθοποιός όμως. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Είναι τυπίστας. Είναι τυπίστας ο άνθρωπος. Μπορεί να έχει τα προσόντα που όλοι οι δημοσιογράφοι του έχουν προσφέρει, του έχουν υπογραμμίσει. Όμως δεν είναι αυτό. Ο Λαζόπουλος δεν μπορεί να παίξει πρόζα με καμία δύναμη. Είχε δίκιο η Ντενίση. Και τι του έφταξε αυτή η Ντενίση, εν πάση περιπτώσει. Την έχει τσακίσει όλη τη ζωή. Την έχει περιλάβει, λοιπόν, ναι, πολύ άσχημα. Εσείς πώς νιώθετε δηλαδή σαν άντρες? Δεν το καταλαβαίνω. Ως άντρες, εσείς πώς νιώθετε? Είναι δυνατόν να αποδέχεστε την κρίση ενός ανθρώπου που δεν έχει τον ήλιο μοίρα? Μπορεί να είναι πανέξυπνος, εκμεταλλεύεται τους πάντες και τα πάντα, αλλά εγώ θα επιμείνω, επειδή έχω μείνει ο μόνος που λέω, ότι η σάτιρα έχει κανόνες.
τι πάει να πει, βγαίνει το ράδιο Αρβίλα τώρα και μου λέει τι, ότι η σάτυρα, ποια είναι η σάτυρα, και μου πιάνει όλα τα ξένα τώρα κινηματογραφικά έργα που έχουν ασχοληθεί με την πορνεία, με το ένα, με το άλλο, με την ελευθεροτυπία, και μου τα φέρνετε τώρα, σήμερα. Τα ξέρουμε εδώ και 50 χρόνια αυτά ότι έχουν συμβεί στην Αμερική. Τώρα μας τα λέτε. Τι είναι αυτά, κύριε? Και μπορείς να διακομωδείς εσύ τα πιστεύω μου, αυτό που πιστεύω εγώ? Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει σήμερα στον τόπο. Μου βγάζεις τον άνθιμο ως διάολο. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι αυτό με τον άνθιμο, ήταν λίγο χοντρό. Λίγο χοντρό. Πολύ, πολύ χοντρό. Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε ότι ο Πρέκας, κανένας δεν έχει βγει να πει ότι ο Πρέκας έχει δίκιο. Βγείτε. Εσύ είσαι κάτι εξοργιστή με αυτό το θέμα με τον άνθρωπο. Δεν κάνω διάβολο. Ναι, μα δεν έχω καμία σχέση με τους κυρίους. Πολύ ωραία είναι η πλάκα. Αλλά η πλάκα έχει όρια. Κάτσε ρε φίλε. Πυροβολή στα δύο μέτρα. Και ποιος είσαι εσύ? Τους χαρακτηρίζετε πράκτορες. Είναι πράκτορες. Το επαναλαμβάνω, το 80% των συναδέλφων σας είναι πράκτορες, κύριοι. Και πρέπει να το αποδεχτείτε. Θέλετε να σας φέρω χαρτιά? Λοιπόν, πράκτορες πιανών. Τι σημαίνει να εξυπηρετούν? Μήπως απλά είναι στη γενικότερη ιστορία του χαβαλέ και τα λοιπά και έτσι. Ακούστε. Υπάρχει πρόγραμμα αφελινισμού. Υπάρχει πρόγραμμα αφελινισμού. Δεν είναι τυχαίο αυτή η σαλαμοποίηση του κάθε τόσο και κάτι. Του κάθε τόσο και κάτι. Πόσες ταινίες γυρίσατε? 38. 38 με τις μικρές ταινίες, έτσι. Όταν λέω μικρές, πρωτόβγαινα, ναι. Λοιπόν, οι μεγάλες παραγωγές είναι 12. Τρεις από αυτές, όπως τις γνωρίζετε πολύ καλά και τις ταινίες αυτές τις ξέρει πάρα πολύ καλά εδώ ο κόσμος σας, είναι το Όχι, τα Σύνορα της Προδοσίας, η Μεσόγειος Πλέβεται. Τρεις υπερπαραγωγές που δεν θα γίνουν ποτέ πλέον. Εκεί που είστε με το Μιδράλιο, ποια είναι το Όχι? Αυτό είναι το Όχι. Αυτό είναι το Όχι που παίζει συνέχεια τώρα σε όλα τα. Σας έχουν πεθάνει με αυτό το πλάνο? Όχι, δεν έχουν πεθάνει. Θα έλεγα ότι είναι μια πολύ ωραία σκηνή. Και όποιος ξέρει ιστορία θα αντιληφθεί ότι εμείς δεν παραδοθήκαμε. Είναι το χειρό επάνω στα. Στο Ρούπελ. Το Ρούπελ, αυτό δεν είναι. Εγώ πιστέψτε με, όταν περνάω από το Ρούπελ, θυμάμαι εσάς. Έτσι είναι. Και τέτοια πράγματα. Εσείς δεν ξεπέσατε, ας πούμε, να το πω έτσι. Ούτε βιντεοκασέτα έκανα, ούτε τίποτα. Εγώ είμαι της παλιάς κοπής. Όταν είπα, κύριοι, μπορείτε να μου υποδείξετε τους άνδρες της νέας κοπής. Εκεί με τη Λόη, όταν βγήκατε, υπήρχε μόνιτορ και τη βλέπατε? Γιατί ο Λαζόπουλος είπε ότι δεν υπήρχε μόνιτορ. Ναι, ότι θα αποθήκατε από την ομορφιά τη χωρίς να τη βλέπετε. Είμαι πολύ καλός ηθοποιός. Ναι. Είμαι πολύ καλός ηθοποιός. Και ευγενής απέναντι στο. Και ευαίσθητο στην ομορφιά. Και ευαίσθητο στην ομορφιά. Σωστά. Παρακαλώ πολύ, δεχτείτε τούτο. Δεχτείτε το. Αυτό λέγεται σάτυρα. Μα τι βλακίες είναι αυτές που λες, βρε βλάκα? Είναι σάτυρα αυτό? Είναι μια προσφώνηση σε μια πολύ ωραία γυναίκα? Εσύ τι ενοχλείσαι? Μπράβο. Βεβαίως γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί ενοχλείται. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Γιατί ενοχλείται? Γιατί θες να πάμε παρακάτω τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το αρέσουν οι γυναίκες? Όποιος θέλει το καταλαβαίνει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφο όταν έχεις απέναντί σου αυτή την εκπληκτική γυναίκα, αλλά και κάθε γυναίκα, εν πάση περιπτώσει. Η γυναίκα δεν είναι δύο ειδών, άσχημες, όμορφες. Η γυναίκα είναι το θείο δώρο που δόθηκε στον άντρα για να περνάει σωστά. Το Σεράδιο Αρβίλο, τι πρόβλημα έχεις? Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Σε έχουν ξεσκίσει όμως και αυτοί. Πώς νιώθεις? Τα βλέπεις αυτά ή σου τα μεταφέρω? Τα βλέπω. Ναι. Τα βλέπεις όλα δηλαδή? Τα βλέπω, ναι, είμαι ενημερωμένος πλήρως. Δεν έχω τίποτα με τα παιδιά. Σας δίνω το λόγο της ανδρικής μου τιμής. Ενοχλήθηκα φοβερά με αυτό που έγινε με τον άνθιμο. Χρησιμοποιείς τώρα λέξεις που δεν έχουν σχέση. Δηλαδή, τι πάνε να πει με ξέσκησαν? Και τι μου έκανα, νομίζεις? Ξέρεις ότι έχει ξεσηκωθεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός? Ξέρεις ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε προβλήματα με τους κυρίους αυτούς? Ξέρεις πόσες αγωγές έχουν πέσει σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, ξέρεις? Τα παιδιά θα βρουν τον πελά τους. Φάγανε μια αγωγή 200.000 ευρώ για το DVD. Θα βρουν τον πελά τους. Και θέλετε μια είδηση τώρα από μένα? Ναι.